Εντάξει, εκεί βοηθάει και ο πνευματικός μας. Πρέπει να έχουμε πνευματικό και να λέμε, ας πούμε. Για να μην πέσουμε σε καμιά πλάνη. Γιατί είπαμε πάντα, στο Θεό πάμε μέσω του πνευματικού. Αυτό είναι το ταπεινό. Δεν πάμε μόνοι μας. Λέει πολύ ωραία έτσι, το γεροντικό για κάποιον που είχε ένα, ερευνούσε ένα χωρίο από την Αγία Γραφή. Και έλεγε, τι να σημαίνει αυτό το χωρίο. Και λέει, θα κάνω νηστεία. Έκανε νηστεία λοιπόν, δεν ξέρω, μέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνες, για να το αποκαλύψει ο Θεός το νόημα μιας φράσης. Της Αγίας Γραφής, θα πεις, καλό δεν ήταν αυτό που έκανε ο άνθρωπος, ή? Να μάθει να εμβαθύνει σε ένα χωρίο. Και έκανε νηστεία και προσευχή. Τίποτα. Σιωπή. Μα γιατί, Θεέ μου, δεν μου απαντάς? Καλό πράγμα δεν ζητάω. Νηστεύω, κακοπαθώ, προσεύχομαι, τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από μήνες, λέει, θα πάω να ρωτήσω τον Αβατάδε, λέει, να μου πει εκείνος. Μόλις έβαλε το κλειδί στην πόρτα να φύγει, του το αποκάλυψε ο Θεός. Αυτό σημαίνει. Καταλάβατε. Ακριβώς. Από τη στιγμή που αποφάσισε να ρωτήσει τον άλλον, τον πνευματικό του, ας πούμε, του το αποκάλυψε ο Θεός. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Ξέρετε πόσο εύκολα μπορούμε να ζήσουμε και να μην κάνουμε λάθη. Ρωτώντας. Αυτός είναι ο έξυπνος άνθρωπος. Μόλις μπορεί να παλεύει μέρες, μήνες, αυτά, να κακοπαθεί και τίποτα να μην κάνει. Γιατί δουλεύει στον εγώ του, στον εγωισμό του. Σου λέει, εγώ να πιάσω τον Θεό, να τον κατεβάσω κάτω, να τον αναγκάσω να μου πει αυτό που θέλω. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Δεν αναγκάζεται ο Θεός. Θα πας εσύ όπως θέλει ο Θεός, όχι να φέρεις τον Θεό στα δικά σου μέτρα. Ένας ευλαβής άνθρωπος του Θεού πάλι, αφού κάνεις προσευχή, σου αποκαλύπτει. Γιατί δεν έχεις δίπλα σου συνέχεια το πνευματικό. Ή ακόμα και ένα παιδί ακόμα, και, και ο σύζυγός σου, και η σύζυγός σου ακόμα. Κόψε το θέλημά σου και θα δεις εκεί, με το που θα ρωτήσεις και θα πάρεις την απάντηση, να σου ανοίγονται κάτι ορίζοντες που ούτε τους είχες φανταστεί. Γιατί πριν ρωτήσεις βέβαια έχεις και την απάντηση εσύ έτοιμη μέσα σου, λίγος πολύ και τη λύση. Και όταν ρωτήσεις λοιπόν, ακούς μια απάντηση και λες, για κοίταξε, πόσο πιο ωραίο είναι αυτό από αυτό που είχα σκεφτεί εγώ. Καταλάβατε, ναι, γιατί ταπεινώθηκες και ανοίχτηκες στο Θεό. Όταν ταπεινώνεσαι, είναι υποχρεωμένος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός να σε βοηθήσει και να σου δώσει τη σωστή απάντηση φυσικά. Μπορεί αυτός να είναι και ό,τι να είναι, έτσι. Αλλά επειδή εσύ ταπεινώνεσαι και ρωτάς, αφού έχει κάνει προσευχή, μετά εκείνος θα σου πει αυτό που θα του βάλει ο Θεός στο στόμα του. Ναι, φωτίζεται. Ο Άγιος Παΐσιος στην Κόνιτσα, εκεί στο μοναστήρι του Στομίου, πάνω από την Κόνιτσα, είχε ένα μικρό παιδάκι που ήταν και λίγο χαζούλι. Ξέρω, κάποια νοητική καθυστέρηση είχε. Και του έλεγε, τι να κάνω εδώ, να πάω σε αυτό το μέρος ή να μην πάω. Όχι, λέει, μην πας. Και έκανε υπακοή στο παιδάκι, το χαζούλι. Θα πεις, δεν είχε μυαλό ο Άγιος Παΐσιος? Να κρίνει και να αποφασίσει, πώς δεν είχε? Αλλά ήξερε ότι λειτουργεί το μυστήριο της υπακοής. Λειτουργεί έτσι ο Θεός. Καθώς πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Θεός. Για να μην σκοτωνόμαστε τσάμπα δηλαδή. Αυτό είναι η εξυπνάδα η μεγάλη. Να μάθεις πώς λειτουργεί ο Θεός. Για να μην στεναχωρίασαι τσάμπα.